Το kickboxing είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να μην είναι ολυμπιακό, ωστόσο είναι ευρέως διαδεδομένο και στην Ελλάδα με διακρίσεις παγκόσμιες και αθλητές που πραγματοποιούν συμμετοχές σε επαγγελματικά πρωταθλήματα. Ο Σταμάτης Μπούκης, πρωταθλητής Ελλάδος και με συμμετοχές σε επαγγελματικούς αγώνες, βρίσκεται στην ΚΟ αυτήν την περίοδο και στη συζήτηση που είχε με τον Στέργο Χατζηστέργου χαρακτήρισε υψηλό το επίπεδο στην ΚΟ του αθλήματος. Θέλω να καλημερίσω εδώ από την ΚΟ. Θέλω να πω με την ευκαιρία που επισκέφθηκα το νησί σας ότι έκανα προπόνηση με αρκετούς αθλητές. Είδα ότι το επίπεδο είναι αρκετά εξελίξιμο. Ευτυχώς η παρουσία μου εδώ βοήθησε οι αθλητές αυτοί να με κρατήσουν σε κάποιο επίπεδο για να μπορώ να κάνω την προπόνησή μου. Οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές στο νησί. Και το μόνο που έχω να πω στα παιδιά εδώ πριν φύγω ότι να κάνουν προπόνηση, να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά και να έχουν στόχους. Να έχουν πάντα στόχους ανεξαρτήτως ηλικίας και οι επιτυχίες θα έρθουν. Σταμάτη. Ένας αθλητής με τέτοιες επιτυχίες σαν και σένα, τι απαιτείται στην καθημερινότητά του ούτως ώστε να φτάσει ένα παιδί εδώ στην ΚΟ στα πολύ ψηλά στάνταρ που έχεις εσύ σαν αθλητής. Πρωταθλητής Ελλάδος, χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και συμμετοχή σου συνέχεια σε πολύ επώδυνα, θα έλεγα έτσι, γιατί ναι. Το kickboxing και το boxing είναι πολύ όμορφα αθλήματα. Ο επαγγελματικός είναι πολύ διαφορετικό. Και ο επαγγελματικός πρωτάθλημα. Πιο δύσκολος, brave night, battle, όλα αυτά. Όλες αυτές οι διοργανώσεις απαιτούν πολύ σκληρή πειθαρχία. Οι αθλητές στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο και αυτό φαίνεται και έχουμε πολλούς αθλητές στο εξωτερικό που κάνουν πολλές επιτυχίες. Έχουν πολλές επιτυχίες τα παιδιά. Και με αυτούς που αγωνιζόμαστε, εδώ απαιτεί πειθαρχία. Θα πρέπει το πρωί να κάνεις την προπόνησή σου, τα τρεξίματά σου, το βράδυ, το απόγευμα να κάνεις τις τεχνικές σου, τα σπάρινγκ σου. Πρέπει συνέχεια να είσαι πολύ πειθαρχημένος, να βρίσκεις χρόνο να ξεκουράζεσαι. Πρέπει να γίνει κομμάτι της ζωής σου. Και έτσι καταφέρνεις να φτάσεις σε ένα υψηλό επίπεδο. Και φυσικά οι επιτυχίες θα έρθουν μόνες τους. Άλλοι έχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Υπάρχουν αθλητές που με μεγαλύτερες επιτυχίες από μένα. Εγώ έχω κάποιες επιτυχίες. Ο καθένας στο επίπεδο που φτάνει και όπου το φτάσει η προπόνησή του και η υποχρέωση του φυσικά. Το άθλημά σου ανήκει προφανώς και το ξέρουμε όλοι στις πολεμικές τέχνες. Θα συμβούλευες γονείς να δώσουν την έγκρισή τους αρχικά σε μικρά παιδιά, έτσι, γιατί προφανώς για να φτάσει ένας αθλητής στο υψηλό επίπεδο που είσαι αυτή τη στιγμή εσύ πρέπει να ξεκινήσει από μικρή ηλικία. Θα έδινες την έγκριση και εσύ σαν γονέας στα παιδιά σου να ασχοληθούν με αυτά τα αθλήματα, το kickboxing και το box, δεδομένου ότι είναι πολύ δυναμικά αθλήματα και όπως συζητούσαμε και πριν, κάνουμε τη συνέντευξη, ότι πραγματικά δέχεσαι χτυπήματα, δίνεις χτυπήματα, αλλά παρόλα αυτά σε εντυπωσιάζει και το αγαπάς το άθλημα. Εγώ είμαι και πατέρας, έχω ένα παιδί 2 χρονών. Θεωρώ ότι τα παιδιά, γι' αυτό έχω μια άποψη επί του θέματος. Θεωρώ ότι σωστή προπόνηση με σωστές οδηγίες μπορούν τα παιδιά από 6 ετών και πάνω να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Δεν είναι απαραίτητο. Το box δεν είναι μόνο χτυπήματα. Το box πάνω απ' όλα και το kickbox θέλει μυαλό, θέλει δουλειά, θέλει γυμναστική σωστή. Το box δεν είναι αυτό που θεωρούν κάποιοι ότι ξεκινάμε, βάζουμε γάντια και χτυπιόμαστε. Έχει μια διαδικασία, έχει μια ιερατολεστία. Ξεκινάει από την πρώτη τεχνική, από την πρώτη άσκηση, από το ζέσταμα μέχρι το σκηνάκι, μέχρι την αποθεραπεία. Όλα αυτά βοηθάνε το παιδί να σχηματίσει το σώμα του και το μυαλό του, γιατί θέλει και το box θέλει και τη στρατηγική, είναι άθλημα στρατηγικής. Οπότε και στις χαμηλές ηλικίες δεν χρειάζεται τόσο να βάζουμε σπάρινγκ στα παιδιά, πιο πολύ τεχνικές, πιο πολύ σκιαμαχίες, τέτοια πράγματα. Οπότε μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν στις μικρές ηλικίες, να μην το φοβούν οι γονείς, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες οδηγίες από τους κατάλληλους προπονητές. Με τη συμμετοχή σου με εθνικές ομάδες, ναι. Ποια διοργάνωση σου έχει χαραχτεί βαθιά στο μυαλό, η επιτυχία της κατάκτησης ευρωπαϊκού μεταλλίου ή έχεις και περισσότερες συγκινήσεις σε άλλους αγώνες που τυχόν δεν κατέκτησες κάποιο μετάλλιο? Συνήθως οι μεγάλες, ας πούμε, εμένα προσωπικά οι αποτυχίες τις θεωρώ πιο μεγάλες εμπειρίες. Δηλαδή δεν έχει σημασία η κατάκτηση ενός μετάλλιου όσο να παίξεις με έναν αξιόλογο αθλητή, να πάρεις με έναν αθλητή, ακόμα και ένα σπάρινγκ να κάνεις με έναν αθλητή παγκόσμιου επίπεδου που είχα την ευκαιρία να κάνω,
ή να δεις ανθρώπους Ολυμπιονίκες και να κάνεις με αυτούς προπόνηση, ίσως έχει μεγαλύτερη αξία και από το οποιοδήποτε μετάλλιο πάρεις ή εγχώριο ή ξένο. Γιατί το άθλημά μας αυτό είναι αποκομής εμπειρίες, είναι γεμάτο εμπειρία. Εγώ δηλαδή έχω να θυμάμαι, εντάξει, αγώνες έχουν έρθει, τα επαγγελματικά η χαρά σίγουρα είναι μεγάλη να κερδίσει ένα αγώνα, ένα παίχτη ανερχόμενο, ένα μετάλλιο, αλλά εγώ αυτό που έχω να θυμάμαι είναι όταν έχω φορέσει γάτια με πολύ καλούς αθλητές, παγκόσμιου επίπεδου και ευρωπαϊκού επίπεδου, αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά εμένα, ακόμα και να στέκομαι με αυτούς. Σε ευχαριστούμε, Σταμάτη, για την πολύ όμορφη συνέντευξή σου. Θα ήθελα ο τελευταίος λόγος να είναι σε σένα. Εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω το νησί Τισκό. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για αυτό το μήνα που μας αγκαλιάσανε και μας βοηθήσανε και με την ευκαιρία της δουλειάς μου που επισκέφθηκα το νησί και όλα τα παιδιά που ήρθαμε εδώ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε εδώ τους κατοίκους Τισκό και ελπίζω πάντα εγώ να έχει καλύτερες μέρες.